Μάλιστα. Κρίση, πώς έχετε πει ανθρώπους και για την πολιτική και, αλλά και για την οικονομική κρίση. Θα μιλήσουμε εδώ, είναι μαζί μας ο Νίκος Παπάς, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Καλησπέρα, κυρία Κάτσου. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα. Με θετικά μηνύματα επιτέλους από το εξωτερικό και μια αξιολόγηση που φαίνεται να κλείνει και να κλείνει με καλό τρόπο. Βλέπουμε τον κύριο Σόιμπλε να κάνει λίγο πίσω και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτό να μιλάει για το χρέος. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και στο εξής, γιατί η καταστροφολογία δίνει και παίρνει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε μια αντιστοίχηση των τοποθετήσεων των διεθνών παραγόντων με την πραγματικότητα η οποία αρχίζει να διαμορφώνεται στην ελληνική οικονομία. Τα προβλήματα βεβαίως είναι τεράστια, διότι πρόκειται για μια οικονομία η οποία τα τελευταία χρόνια έχασε το 25% του μεγεθούς της. Αλλά είδαμε το 2016 κάποια βασικά θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη να δίνουν το θετικό σήμα. Δηλαδή η αύξηση των εξαγωγών, η αύξηση των επενδύσεων, η αύξηση της απασχόλησης κατά τα 170.000 από τις αρχές του 2015, η συνεχής ανωδική πορεία του τουρισμού, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 20%, καινούργια στοιχεία. Συνεπώς υπάρχουν μακροοικονομικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει τη δυνατότητα να ανακάμψει. Αρκεί αυτό για τον Έλληνα πολίτη? Δεν αρκεί αυτό για τον Έλληνα πολίτη. Τι χρειάζεται? Είδα και το βίντεο που μόλις παίξατε. Τι χρειάζεται? Χρειάζονται πολιτικές οι οποίες πρέπει να βεβαιώσουν ότι η ανάπτυξη η οποία μπορεί να έρθει στην ελληνική οικονομία θα είναι δίκαιη. Διότι ζήσαμε και άλλες εποχές κατά τις οποίες το ΑΕΠ διωγγώνονταν, αλλά ήταν σαφές ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας έμεινε πίσω. Πολύ περισσότερο τώρα που οι πληγές στην ελληνική κοινωνία και το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της ανέχειας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Παράδειγμα, υπήρχε μνημονιακή υποχρέωση για την ανάπτυξη την πλήρη του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, κυρία Κάτζο, από το 2010. Δεν τελεσφόρησε ποτέ, αναπτύχθηκε πειραματικά σε 13-15 δήμους, αν θυμάμαι καλά, το 2014 και για πρώτη φορά φέτος είναι σε πλήρη ανάπτυξη, ήδη πάνω από 300-350.000 άτομα είναι δικαιούχοι και στην πλήρη ανάπτυξή του θα αφορά γύρω στους 700.000 άτομα. Η ιστορία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η προστασία των χαμηλοσυνταξιούχων. Όλα αυτά τα μέτρα αποτελούν ένα πλέγμα το οποίο είναι απαραίτητο τον καιρό που θα ξεκινήσει το ΑΕΠ μας να αυξάνεται. Θα βεβαιώσουμε δηλαδή ότι κομμάτι της πίτας θα έχουν και οι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Τώρα θα σας πω ότι ωραία μας τα λέτε και θα, με αυτοί που μας ακούν, αλλά έρχεται μια συμφωνία που έχει μέτρα. Έχει νέα περικοπή των συντάξεων, μείωση στο φορολόγιο. Να πούμε τι έχει. Ακούω, τώρα δεν ξέρω ακριβώς, γιατί η συμφωνία ακόμα δεν έχουμε δει την τελική συμφωνία, άρα δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα, ότι δεν θα είναι ταυτόχρονη ενεργοποίηση μέτρων και αντίμετρων. Η Νέα Δημοκρατία σε κατηγορία φέρνει ένα τέταρτο μνημόνιο. Τι απαντάτε σε όλα αυτά? Είστε μια αριστερή κυβέρνηση, ο κόσμος σας έχει ψηφίσει τρεις φορές, βάζω και το δημοψήφισμα μέσα, όμως κάποιοι είναι απογοητευμένοι και έρχονται και νέα μέτρα. Κοιτάξτε, τι απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε από το που έχει ξεκινήσει η τελευταία διαπραγμάτευση και που κατέληξε. Η τελευταία διαπραγμάτευση ξεκίνησε από το σημείο όταν η Νέα Δημοκρατία μας ζητούσε να υπογράψουμε, όπου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτούσε 2% του ΑΕΠ περισσότερα μέτρα σκέτα. Δηλαδή έλεγε τα νούμερα για τα οποία, όπως αναφέρατε πριν, ο κύριος Τόμψεν παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος. Προσέξτε τώρα η ειρωνία της όλης εξέλιξης, είναι ότι αποδεικνύεται ότι η αντιπολίτευση μας ζητούσε να υπογράψουμε μια συμφωνία με βάση οικονομικές παραδοχές, τις οποίες παραδέχθηκαν και οι ίδιοι ότι ήταν λαθασμένες. Για φανταστείτε λοιπόν, θα είχε διασφαλιστεί η ομαλή πορεία της οικονομίας προς την ανάπτυξη εάν η κυβέρνησή μας είχε από πέρσι τέτοιο καιρό δεχθεί την απέτηση για παραπάνω μέτρα λιτότητας? Αυτό δεν συνέβη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετακινήθηκε, δέχτηκε οποιαδήποτε δημοσιονομική παρέμβαση να είναι μετά το 2018 και μετακινήθηκε εκ νέου και συμφωνήσαμε η δημοσιονομική παρέμβαση να είναι ουδέτερη. Να είναι ουδέτερη. Θα υπάρχει παρέμβαση στις συντάξεις βεβαίως, αλλά θα υπάρχουν και μέτρα τα οποία ακριβώς ανακουφίζουν τους συνταξιούχους. Ταυτόχρονα ενεργοποίηση. Απολύτως ταυτόχρονα και τα οικονομικά αποτελέσματα. Γιατί έχουμε μπερδευτεί, ο κύριος Ντάιζεμπλουμ, ο πρόεδρος του Eurogroup, ότι αν πιαστούν οι στόχοι και πέρα από δώσει οικονομία, θα ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα. Όχι. Ο κ. Τσακαλώτος βεβαίως, ο υπουργός οικονομικών. Οι στόχοι θα πιαστούν και θα υπεραποδώσει οικονομία χωρίς την παρουσία των παραπάνω δημοσιονομικών παρεμβάσεων για το 2019 και το 2020. Ναι. Τα αποτελέσματα τα χθεσινά είναι εντυπωσιακά. Και δεν το πλεόνασμα λέτε. 3,9% το 2019. Ιστορικά, προσέξτε, δεν έχουμε πιάσει μόνο πλεόνασμα, δεν έχουμε πιάσει μόνο πρωτογενές πλεόνασμα, έχουμε πιάσει και πλεόνασμα απλό. Δηλαδή, εκτός της εξυπηρέτησης του χρέους.
4,19 εντός μνημονιακός είναι 0,7 αν δεν κάνω λάθος είναι το καθαρό απλό πλεόνασμα. Σωστά. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε για οικονομικά αποτελέσματα τα οποία δεν τα περίμεναν ούτε οι πιο αισιόδοξοι από εμάς. Έτσι. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ πέρα έχουμε μια διακυβέρνηση η οποία μπορεί να είναι αποτελεσματική και μέσα σε αυτές τις συνθήκες να λαμβάνει και τα μέτρα για την προστασία και των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Παράδειγμα, και εδώ ακριβώς είναι, νομίζω διευκολύνεται σιγά σιγά και ο Έλληνας πολίτης να διαπιστώσει ποιες είναι οι σοβαρές και ανυπέρβλητες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ημών και της Νέας Δημοκρατίας, είναι η εφάπαξ 13η σύνταξη που καταβλήθηκε το Δεκέμβρη και η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε. Ναι. Προσέξτε. Και καταψήφισε με το επιχείρημα ότι θα θύμωναν οι δανειστές μας και θα τη θεωρούσαν μονομερή ενέργεια, συνεπώς δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Πάντως ζήσαμε και εκείνα θρίλερ με τη 13η σύνταξη. Θυμάστε. Κοιτάξτε να δείτε όμως. Όταν είμαστε. Όταν βεβαίως αντέδρασαν, όπως είχαν αντιδράσει, θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές μας, στις αρχές του 2015, όταν αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μονομερώς το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση και τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Ναι. Ήταν δύο κινήσεις τις οποίες έπρεπε αμέσως να προχωρήσουμε ακριβώς για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπει ένα φρένο στην καταστροφή η οποία επέρχονταν. Και επειδή έχει πέσει πολύ παραμύθι και στο ελληνικό τηλεοπτικό και πολιτικό τοπίο, τα τελευταία νούμερα τα οποία δημοσίευσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δείχνουν ότι ούτε ο στόχος του 2014 είχε πιαστεί. Για να δικαιωθεί ο κύριος Χαρδούβελης, ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι εκείνο το πρόγραμμα δεν έβγαινε. Ναι. Σε αντίθεση με τα παραμύθια για success story, τα οποία έτσι με πολύ μεγάλη ευκολία σερβίριζαν στον ελληνικό λαό ορισμένα. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εγώ θεωρώ ότι πια παίρνουμε στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί και να ανακάμψει η οικονομία, γιατί αυτό είναι το στοίχημα, κύριε Παπά. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι επενδύσεις, πάμε σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση και ότι μάλιστα και ο ίδιος θα επιβλέπει προσωπικά τα υπουργεία και θα ξεκινήσει και μια έτσι. Θα πηγαίνει ο ίδιος να επιβλέπει. Τι σημαίνει παραγωγική ανασυγκρότηση και από πού θα ξεκινήσει αυτό, γιατί αυτό μου ακούγεται λίγο εμένα θεωρητικό. Βεβαίως είναι στοίχημα για την ελληνική οικονομία αλλά, και για εσάς, για την κυβέρνηση. Αλλά πώς το εννοεί ο κ. Τσίπρας και πώς το εννοείτε εσείς ως παραγωγική συγκρότηση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχήν, καθώς φεύγει το φάσμα της αβεβαιότητας πάνω στην ελληνική οικονομία, πραγματικά μπορούν και οι εγχώριοι καταναλωτές αλλά και οι διεθνείς επενδυτές να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη η οποία είχε τραυματιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Για να την πετύχει κανείς την παραγωγική ανασυγκρότηση, πρέπει να έχει πάρα πολύ ξεκάθαρο στόχο. Να έχει δηλαδή στο μυαλό του το τι ρόλο μπορεί να παίξει στο διεθνές στερέωμα η Ελλάδα και άρα ποιες προτεραιότητες βάζει σε σχέση με την παραγωγική της προοπτική. Δηλαδή, αν συμφωνούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια αναντικατάσταση γεωγραφική θέση και μπορεί να παίξει το ρόλο ενός κόμβου τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, ενέργειας, κατευθείαν καταλήγουμε στο συμπέρασμα και στην προτεραιοποίηση πάρα πολύ συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων και πλάνων. Άρα δεν πρόκειται κανείς εδώ πέρα να ξανααναλύσει την Αμερική κατά το κοινό λεγόμενο. Πρόκειται όμως για την δυνατότητα που δίνεται, την άνεση χρόνου, να γίνει ο σχεδιασμός και να μπουν μπροστά οι μηχανές και οι πολιτικές και οι παραγωγικές, ούτως ώστε η χώρα να βρεθεί οριστικά στη σφαίρα της διατηρήσιμης ανάπτυξης. Προσέξτε, θέλω να επιμείνω σε αυτούς τους όρους, διατηρήσιμη και δίκαιη. Διότι εάν είναι να μπούμε σε ένα κύκλο όπου το ΑΕΠ μεγενθύνεται, αλλά μεγενθύνεται με όρους εκ νέου υπερχρέωσης και τεράστιων ανισοτήτων, απλώς θα έχουμε βάλει τις βάσεις για να έρθουμε, κυρία Κάτζου, μετά από κάποια χρόνια εδώ και να λέμε ξανά, οχ, αμάν, τι πάθαμε, ξαναχρεωθήκαμε και πάντως το μάρο το έχουν πληρώσει οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, το ξέρετε κι εσείς, κύριε Παπά, αυτή ήταν η επιλογή. Προσέξτε, κυρία Κάτζου, με συγχωρείτε. Όλα αυτά τα χρόνια και με τη δικιά σας κυβέρνηση. Η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του 2012, η οποία διέλυε τις εργασιακές σχέσεις, βρίσκεται στη ρίζα ακριβώς αυτής της αποδιάρθρωσης της εργασίας. Είχα τώρα το Πάσχα με κάποιους φίλους, το πέρασα και είχαμε μία συζήτηση με ένα από τα πρόσωπα που βρισκόμασταν εκεί. Το πρόσωπο αυτό ξενιτεύτηκε από τη χώρα μας. Και ξενιτεύτηκε το 2012, διότι η γυναίκα της προτείνανε αντί για 8 ώρες να δουλεύει 4. Και με τα μισά λεφτά, τότε ακριβώς. Και βεβαίως, τώρα εδώ αντιλαμβάνεστε αυτό, είναι μια περίπτωση. Μια περίπτωση όμως η οποία ακριβώς αποτυπώνει μια γενικευμένη τάση. Λίμωνο. Έτσι δεν είναι? Που ενισχύεται όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Ακριβώς, και γι' αυτό ακριβώς και εμείς επιμείναμε στην επανασυγκρότηση των εργασιακών σχέσεων.
αυτά που η Νέα Δημοκρατία λέει ιδεολογικές αιμονές. Η Νέα Δημοκρατία. Ναι, σας κατηγορεί όμως και ο κ. Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στα Νέα αύριο, λέει ότι παράγεται διαρκώς νέα μνημόνια, κύριε Παπά. Ο κ. Μητσοτάκης νομίζω δεν κρατιέται, είναι πάρα πολλά ψέματα συμπυκνωμένα. Η μόνη αλήθεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη είναι οι θεατυπωμένες θέσεις του για την απόλυτη ιδιωτικοποίηση των πάντων και για τις νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, οι οποίες έπρεπε να έρθουν σκέτες, κατά την άποψή του. Υπάρχει βεβαίως και η υπογραφή του στην πέμπτη αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος, το 2014, η οποία θα νομίζω ότι έρχεται και ο καιρός να μας πει τι από τα υπογεγραμμένα αυτά προτίθεται να εφαρμόσει, εάν ποτέ στο μακρινό μέλλον ο ελληνικός λαός του εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση. Δηλαδή δεν πάμε σε εκλογές. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και δεν υπήρχε και όταν ήταν και οι εκκρεμότητες μπροστά. Και εδώ είναι και ακριβώς νομίζω το αδιέξοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία έτσι σφιχταγκαλιάστηκε με έναν ακροδεξιό νεοφιλελευθερισμό. Βέβαια αυτό, ξέρετε, βοηθάει και ξέρετε, ο ακροδεξιός νεοφιλελευθερισμός αδειμονεί κιόλας να επανέλθει στις θέσεις της εξουσίας. Ναι, διότι... αλλά οι δημοσκοπήσεις είναι. Εντάξει, ωραία. Αν πολύ μπροστά η Νέα Δημοκρατία και με διπλό σκορ. Αν οι δημοσκοπήσεις είχαν στοιχειώδη εγκυρότητα, τώρα θα είχαμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και θα είχε επικρατήσει το ναι στο δημοψήφισμα, κυρία Κάτζου. Ναι. Συνεπώς, θα έλεγα όποιος θέλει με τις δημοσκοπήσεις αυτές να κάτσει να τις πάρει, να τις βάλει κάτω από το μαξιλάρι του και να κοιμηθεί, μπορεί να το κάνει, να αλλάξει και πλευρό. Μετά από λίγο οι εκλογές θα γίνουν το 2019 και τότε πραγματικά ο κόσμος θα μπορεί να κρίνει, διότι εδώ πέρα ζούμε ένα μηδιακό τοπίο, το οποίο μέχρι πρώτην, όσο έλεγε ότι η δική μας διακυβέρνηση είναι καταστροφική. Αν κάτσει κανείς. Τώρα το λένε. Ναι, αλλά αν κάτσει κανείς και δει τα νούμερα, προσέξτε. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι σχολιαστές, οι οποίοι έλεγαν τις πολιτικές που εφαρμόζονταν πιο πριν σωτηρία, τώρα λένε καταστροφή. Και κάθισα προχθές και κοίταξα τα δημοσιευμένα από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία νούμερα σε σχέση με την απασχόληση. Ναι, το είδα στο κατά τη διακυβέρνηση Παπανδρεού χάσαμε περίπου μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Ναι. 200.000 ο κύριος Σαμαράς, 250 ο κύριος Παπαδήμος. 170.000 θέσεις εργασίας κερδίσαμε με τη διακυβέρνηση Τσίπρα. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τώρα, επειδή θα υπάρχει καιρός και να συζητήσουμε, θα μετακινηθεί και μπροστά από τα μάτια του ελληνικού λαού ο παραμορφωτικός φακός της προπαγάνδας. Να έρθουμε λίγο στα δικά σας, στα του Υπουργείου σας. Είναι ένα Υπουργείο που έχει πραγματικά πολύ μεγάλο αντικείμενο. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω με αυτό το πολυνομοσχέδιο που ετοιμάζεται, γιατί ξέρω mm-hmm. ότι ετοιμάζεται ένα πολυνομοσχέδιο, mm-hmm. Και αυτή την πλατφόρμα για τη διαφημιστική mm-hmm. πίτα, γιατί ενδιαφέρει mm-hmm. πάρα πολύ και τα κανάλια και γενικότερα. Τι ακριβώς θα συμβεί με αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι οι παρικούντες στην δημοσιογραφική και μηντιακή Ιερουσαλήμ γνωρίζουν και καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλές γκρίζες ζώνες στην κατανομή του διαφημιστικού χρόνου, στην διακίνηση του χρήματος της διαφημιστικής πίτας. Θα το δούμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως και θα το δούμε. Να εξηγήσουμε και στον κόσμο περί δίνος πρόκειται. Ακριβώς. Θα πρόκειται περί μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τον τρόπο που λειτουργεί, όχι ακριβώς βεβαίως, αλλά κάπως όπως λειτουργούν τα χρηματιστήρια, όπου δημόσια τα κανάλια θα μπορούν να πουλούν τον διαφημιστικό τους χρόνο. Και ο διαφημιζόμενος, είτε μια διαφημιστική εταιρεία, να μπορεί σε αυτή τη διαδικασία. Διαφανής δηλαδή. Απολύτως διαφανής, και νομίζω ότι θα βοηθήσει και τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους διαφημιζόμενους. Άρα θα είναι μια καινούργια μέθοδος, η οποία όμως θα είναι διαφανής απόλυτα και θα μπορούν όλοι πια. Δεν μπορώ να διανοηθώ γιατί κάποιος από τους παίκτες της αγοράς δεν θα ήθελε να συμβεί αυτό. Όπως, και θέλω να το πω πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά, διαπιστώσαμε ότι ουδείς εκ των σοβαρών, και είναι εκατοντάδες από ό,τι φάνηκε αυτή, ιδιοκτητών των ενημερωτικών ιστοσελίδων, δεν είχε αντίρρηση, θα σας έλεγα το αντίθετο, χάρηκε πάρα πολύ για την συγκρότηση του Μητρώου των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. Πολύ σημαντικό, κύριε Παπά, το λένε όλοι. Όπου, προσέξτε, κυρία Κάτζου, εδώ πέρα ήδη έχουμε σχεδόν 300 ιστοσελίδες οι οποίες έχουν επιστοποιηθεί και είναι επισήμως μέλη του Μητρώου, των online media όπως το λέμε. Ναι. Και αυτή τη στιγμή το Μητρώο είναι αναρτημένο, όπου ο καθένας, είτε είναι πολίτης απλώς και χρήστης του διαδικτύου, είτε είναι διαφημιζόμενος, είτε είναι ο υπάλληλος ο οποίος έχει στην ευθύνη του την κατανομή των διαφημιστικών κονδυλίων ενός φορέα του δημοσίου, μπορεί να μπαίνει και να βλέπει εάν οποιοδήποτε site είναι εγγεγραμμένο και για όσα είναι εγγεγραμμένα την ημερομηνία στην οποία έχουν εγγραφεί. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ καθαρό πλέον.
ότι η κρατική διαφήμιση, εάν δεν υπάρχει διαφάνεια, αν δεν υπάρχει ονοματεπώνυμο, επιτέλους, δεν κατανέμεται. Επιτέλους. Και θέλω να έρθουμε στις τηλεμετρήσεις. Και το λέω γιατί έχει σπάσει μια τεράστια κουβέντα. Ξεκίνησε από την Bospert και κάνει μια ανακοίνωση για τον τρόπο που γίνονται τηλεμετρήσεις. Η ΕΡΤ ζητά να μην είναι στις τηλεμετρήσεις. Mm-hmm. Υπάρχει γενικότερα μια κουβέντα ότι υπάρχει ένα μονοπόλιο. Τι είσαστε, τι θα κάνετε σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρω. Νομίζω, κοιτάξτε, εδώ θα χρειάζονται μηχανισμοί ελέγχου και εξισορρόπησης, όπως το λέμε. Είναι μόνο μία εταιρεία από ό,τι ξέρω. Όχι μόνο είναι μία εταιρεία, αλλά εξ όσων γνωρίζω υπάρχει και ένα θέμα με το δείγμα της. Ναι, το οποίο, και εγώ αυτό, ό,τι διαβάζουμε. Το οποίο ναι. δεν ξέρω εάν ανανεώνεται, εάν μετακινείται. Αν έχει ποιοτικά, ποια είναι τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Πότε και πώς μετράει την τηλεθέαση. Και αυτό τώρα για να... Η τηλεθέαση όμως παίζει ρόλο και στη διαφήμιση, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, για φανταστείτε όμως τώρα να καθόμαστε εδώ πέρα και να συζητάμε και να παραδεχόμαστε ότι υπάρχουν κενά στο επίπεδο της διαφάνειας και 200 εκατομμύρια το χρόνο που είναι η διαφημιστική πίτα να μοιράζονται με βάση ένα σύστημα το οποίο είναι σαν μαύρο κουτί. Ακριβώς. Άρα αυτό εσείς το πράγμα, τι, σαν ως αυτό το πράγμα, νομίζω, αυτό το πράγμα νομίζω, κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια πρωτοβουλία η οποία ακριβώς να διασφαλίζει ότι οι μετρήσεις θα γίνονται με τέτοιο τρόπο. Υπάρχει. Μια νέα εταιρεία είναι στη σκαριά, μπορεί να γίνει κάποιο. Υπάρχει τεχνολογία, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ακριβώς τι θα συμβεί, αλλά θα μπορώ να πω και να βεβαιώσω και τους τηλεθεατές μας και τους ενδιαφερόμενους ότι υπάρχει η τεχνολογία, η τεχνολογική δυνατότητα, οι μετρήσεις τηλεθέασης να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην ουσία. Διότι δεν καταλαβαίνω εγώ, μπορεί ένα κανάλι, μπορεί ένας από τους τηλεθεατές ο οποίος έχει το σχετικό μηχανάκι στο σπίτι του να πατήσει ένα κουμπί, να αφήσει ένα κανάλι να παίζει και να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι και να γυρίσει και το μηχανάκι να έχει γράψει ότι παρακολουθούσε αυτό το κανάλι 8 ώρες, ας πούμε. Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ είδαμε και μάλιστα και μία έρευνα της δικαιοσύνης η οποία δεν την έχω δει, αλλά από ό,τι αναφέρθηκε και στην Επιτροπή της Βουλής υπήρχαν περιστατικά τα οποία είναι να γελάς. Δηλαδή υπήρχαν περιστατικά με τηλεθεατές οι οποίοι κατέγραψαν 38 ώρες στο 24ωρο τηλεθέαση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κυρία Κάτζου, ότι εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε μία παρέμβαση με όρους τομείς. Ακριβώς. Και η τελευταία μου ερώτηση, τι γίνεται με τις τηλεοπτικές άδειες? Ξέρετε, το έχω παρακολουθήσει και εγώ από κοντά το θέμα. Περιμένουμε όλοι, θα γίνει κάποιος διαγωνισμός, δεν θα γίνει ο διαγωνισμός? Δεν μπορεί να μην γίνει ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός προβλέπεται από τον νόμο. Θα γίνει με το βάση όμως, κυρία Κάτζου, θα είμαι πάρα πολύ καθαρός. Εάν ο ομιλών στην προτεραία κατάσταση δεν είχε επιχειρήσει να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, θα ήταν παράνομος. Εάν εμείς δηλαδή υπό το φως των αλλεπάλληλων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι το καθεστώς μη αδειοδότησης δεν είναι συνταγματικό, αδρανούσαμε, είναι προφανές. Και αυτό νομίζω, τη συνείδηση αυτού του γεγονότος έχουν και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η κοινωνία περιμένει πάρα πολύ γρήγορα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δεν ξεκινούν από το μηδέν. Έχουν αυτή τη στιγμή νομίζω και την υποστήριξη της πολιτείας και την δική μας του Υπουργείου με το, για το προσωπικό τους, για τον προϋπολογισμό τους, αλλά και για τον τεχνολογικό εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παρακολουθούν όλα τα προγράμματα ανά πάση στιγμή και από όπου και αν βρίσκονται. Και νομίζω ότι επειδή ακριβώς δεν ξεκινάμε από το μηδέν, μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα. Το ευχόμαστε όλοι, γιατί πρέπει να αποκατασταθεί ομαλότητα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το ευχόμαστε. Και ξέρετε ότι είμαστε πρέπει... εδώ και από αυτό το κανάλι τουλάχιστον λέμε ότι πρέπει να μπει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Ναι, νομίζω ότι οποιοδήποτε σοβαρό συμμετέχον σε οποιαδήποτε αγορά είναι υπέρ της ρύθμισης. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον Νίκο Παπά. Σας ευχαριστούμε για όλα.